εθνικής κυριαρχίας προσβάλλονται επιπλέον. Γιατί? Διότι α, με την επανάληψη, όπως και στη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης της 15ου 2010, της ρήτρας παρέτησης από τις ασυλίες της εθνικής κυριαρχίας, να το ζήτημα των ασυλιών, κατάργηση των ασυλιών εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδος, παρακαλώ. Αυτά δεν έχουν ξανασυμβεί σε κανένα κράτος το οποίο θεωρείται πολιτισμένο και είναι δημοκρατικό, έτσι, ξεκάθαρα τα πράγματα. Δίτα, με τον υπερδανισμό της χώρας και την άμεση στέρηση της δυνατότητος ικανοποίησεως των βασικών αναγκών του ελληνικού λαού και της αξιοπρεπούς διαβιώσεως των Ελλήνων πολιτών. Λοιπόν, εδώ κάνω μια παρένθεση για να σας υπενθυμίσω κάτι. Τι δηλαδή? Ότι υπάρχει νομολογία, και ας λέει ο κύριος Σόιμπλε και οι περίφημοι άλλοι που βγαίνουν τα τσιράκια και κάνουν ανακοινώσεις εσχρές και επέσφυντες και για τους ιδίους και για τα κράτη τους και για τους λαούς τους, ότι παραδείγματος χάρη από την Ελλάδα ξεκίνησε επί Μεταξά, Ιωάννου Μεταξά, η προσφυγή στην διαιτησία και τα διεθνή δικαστήρια κατά του δανεισμού της Ελλάδος εκ μέρους της Βελγικής Τράπεζας. Η Ελλάς κέρδισε και η σχετική απόφαση εδέχθη ότι όταν παραβιάζονται οι βασικές ανάγκες ενός λαού και η αξιοπρεπής διαβίωσής του, έχει δικαίωμα ο δανειζόμενος ή ο δανειστής και η κυβέρνησή του να μην εφαρμόσει τις διατάξεις περί δανεισμού, αλλά να προχωρήσει πρώτα στην αποκατάσταση των βασικών αναγκών του ελληνικού λαού και της αξιοπρεπούς διαβιώσεως του λαού του. Και μετά να προχωρήσει στην εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων. Οι Γερμανοί βέβαια αυτό το έκαναν. Δηλαδή εφήρμοσαν την ομολογία τη σχετική του Ιωάννου που επέτυχε ο Ιωάννης μεταξά και η κυβέρνησή του, αλλά και των υπολείπων του Ισημερινού, του κράτους του Ισημερινού, της Αυστρίας, Ουγγαρίας και πάει λέγοντας. Γάμα. Α, το 1953, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και ενώ η Γερμανία πλέον βρισκόταν κατεστραμμένη και επί ερυπείων, εζήτησαν στην διάσκεψη του Λονδίνου του 1953, εζήτησαν την διαγραφή χρέους, πρώτον, δεύτερον, την οικονομική τους ανάπτυξη και μετά την επίτευξη της οικονομικής αναπτύξεως, δηλαδή παραχώρησης προθεσμίας, εξυπηρέτηση δανεισμού, εξωτερικού δανεισμού ή εξωτερικού χρέους, να το πω καλύτερα. Εξωτερικού χρέους είναι ο πιο σωστός όρος. Αυτά η Γερμανία τα ξέχασε. Λέει σήμερα ότι πέρασαν πολλά χρόνια, ότι δεν μπορούμε εμείς να εφαρμόσουμε τις σχετικές νομολογίες και βεβαίως και τις αποφάσεις της σχετικής διασκέψεως του Λονδίνου του 1953 και ό,τι ακολούθησε σχετικά με την ικανοποίηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Προχώρω περαιτέρω. Γάμα, με τη σόρευση επαχθούς δανεισμού. Δέλτα, με την εφαρμογή του αγγλικού δικαίου και όχι του δημοσίου διεθνούς δικαίου. Ουσιαστικά πρόκειται περί του αποικιοκρατικού αγγλικού δικαίου, το οποίο διέπει τις διεθνείς τις διεθνείς συμβάσεις των κρατών, ενώ θα έπρεπε να εφαρμοστούν οι κανόνες του δημοσίου διεθνούς δικαίου και δι' του αυστηρού διεθνούς δικαίου. Μετατρέποντας την Ελλάδα, την ελληνική δημοκρατία, ισότιμο κατά τα άλλα κράτος μέλος της Ευρωζώνης αλλά και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, σε προτεκτοράτο, όπως είπα στην αρχή, και αποικία χρέους κλπ.
Κατά συνέπεια, το κείμενο που καλείται η Βουλή να ψηφίσει, το Β' Μνημόνια, λέει η δήλωση των 5 καθηγητών του συνταγματικού δικαίου, με επικεφαλής τον Πατριάρχη των Ελλήνων Συνταγματολόγων, Γεώργιο Κασιμάτη, παραβιάζει στον πυρήνα τους τις συνταγματικές εγγύσεις των αρχών της εθνικής κυριαρχίας, της λαϊκής κυριαρχίας, αλλά και της δημοκρατικής αρχής. Παραπέμπω στο άρθρο 1 του Ελληνικού Συντάγματος. Επανερχόμαστε τώρα στα προηγούμενα. 7. Ότι τα μέτρα τα οποία προβλέπει το προσψήφιση κείμενο, με ρητή αναφορά ότι θα επιβληθούν στον ελληνικό λαό, παραβιάζουν τις θεμελιώδεις αρχές της ισότητας των βαρών, του κοινωνικού κράτους δικαίου, παραπέμπω στα άρθρα 4 παράγραφος 5 και 25 άρθρο 25 παράγραφος 1 του Ελληνικού Συντάγματος, κλείνει παρένθεση, και τις εγγύησεις των κοινωνικών δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών, του ελληνικού λαού δηλαδή, παραπέμπω στα άρθρα 22 και 23 του Ελληνικού Συντάγματος. Το κείμενο του Β' Μνημονίου παραβιάζει επιπλέον, με σειρά διατάξεών του, τις θεμελιώδεις εγγύησεις της συνθήκης της Λισαβόνος, ενός τμήματος, το τελευταίο νομίζω είναι, του ενωσιακού δικαίου, δηλαδή του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του διεθνούς δημοσίου δικαίου, καθώς και τις εγγύησεις του διεθνούς εργατικού δικαίου. Κατά συνέπεια, η ψήφιση του νομοσχεδίου που αφορά το Β' Μνημόνιο συνιστά, και το υπογραμμίζω δύο φορές, εκτροπή από τη συνταγματική, την ευρωπαϊκή, ενωσιακή και την διεθνή νομιμότητα. Η ωσάνω ψήφιση του νομοσχεδίου, το οποίο αφορά το Β' Μνημόνιο της 9ης Δευτέρου 2012, κατά την ταπεινή μου γνώμη, πρέπει να θεωρηθεί ως παντελώς άκυρο, ανυπόστατο και ανίσχυρο, δεδομένου του χαρακτήρος αυτού, όπως και του Α' Μνημονίου, του πρώτου μνημονίου, και των σχετικών συμβάσεων δανεισμού και δίθεν οικονομικής στήριξης της ελληνικής δημοκρατίας, με χρηματοδοτήσεις αμέσου ετοιμότητος από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εντός εισαγωγικών το χρηματοδοτήσεις, μέχρι και το Διεθνές, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και δίθεν συμμετοχή της Ελλάδος στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης ως κειμένων καλύψεως του επονίδιστου, επαχθούς, απεχθούς και παρανόμου εξωτερικού και εσωτερικού δημοσίου χρέους της Ελλάδας, φυσικά της ελληνικής δημοκρατίας, ως ισοτίμου κράτους μέλους της Ευρωζώνης αλλά και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Εδώ είναι το αστείο της υποθέσεως. Το γεγονός ότι δια των δύο σαν μνημονίων και των σχετικών συμβάσεων δανειακής διευκόλυνσης ως δανειοδότες εμφανίζονται 14 κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και στη θέση του κράτους μέλους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, αυτά που σας είπα και στην αρχή, εμφανίζεται μια γερμανική ιδιωτική τράπεζα με τον τίτλο Kreditanstalt für Wiederaufbau, δηλαδή Ίδρυμα Πιστωτικό Δανεισμού, όπως θέλετε πέστε, για την επανόρθωση, την ανοικοδόμηση της Γερμανίας. Δηλαδή μια ιδιωτική τράπεζα για την ανοικοδόμηση, η οποία ιδρύει το 1948 με χρήματα του σχεδίου Marshall, παρακαλώ. Τα χρήματα δεν τα έδωσαν οι Γερμανοί. Τα έδωσαν το κεφάλαιο δηλαδή της σχετικής ιδιωτικής τραπέζης, της KfW, τα έδωσαν οι Αμερικανοί με το σχέδιο Marshall για την ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης από τον πόλεμο Γερμανίας. Υποκρύπτει τώρα αυτή όλη η μεθόδευση, υποκρύπτει οργανωμένη προσπάθεια αποφυγής εκ μέρους του ισοτίμου εντός εισαγωγικών κράτους μέλους της Ευρωζώνης Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Γερμανίας, της εκ μέρους του δανειζομένου, δηλαδή της ελληνικής δημοκρατίας, διεκδικήσεως και συμψηφισμού των οφειλωμένων εκ μέρους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Γερμανίας απαιτήσεων της, της Ελλάδος εννοώ, του δανειζομένου, εκ των καταστροφών τις οποίες υπέστη από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής και το γερμανικό κράτος του Τρίτου Ράιχ κατά το χρονικό διάστημα της γερμανικής κατοχής της Ελλάδος μεταξύ 1941 και 1943. Όπως κατέστη γνωστόν από το σύνολο διεθνών οικονομολόγων, μεταξύ των οποίων και τρεις κάτοχοι Νόμπελ οικονομίας, το εφαρμοστέν εκ μέρους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αλλά και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς οικονομική διάσωση της Ελλάδος
εστηρίχθη παρακαλώ, προσέξτε τώρα τις ομολογίες τους. Εστηρίχθη επί εσφαλμένου πολλαπλασιαστού. Εσφαλμένος πολλαπλασιαστής σημαίνει ότι το πρόγραμμά τους τεινάζεται στον αέρα. Είναι αποτυχημένο πλήρως. Γεγονός το οποίο ομολογήθη και εκ μέρους του Γενικού Διευθυντού και Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντού του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με σχετικό ψήφισμα υπό στοιχεία ΤΑΦ 7, Παύλα 0240 της 13ης 3ου 2014, το οποίο εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την οσάνω ημερομηνία, δεδομένου ότι ουσιαστικά το εφαρμοστέν στην περίπτωση της Ελλάδος πρόγραμμα, το οποίο διαφέρει τόσο της περιπτώσεως της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας όσο και της Ισπανίας, εστηρίχθη κατά την επικρατήσια γερμανική άποψη σε κατάλυση του θεσμικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και παραβίαση του πρωτογενούς ενωσιακού δικαίου, δηλαδή αποκλειστικά επί της επιβολής οικονομικής λιτότητος, δημοσιονομικής σταθερότητος όπως την αποκαλούν ο κ. Σόιμπλε, Μέρκελ και η κυβέρνησή της, επιβολής περικοπής σε ποσοστό 42% κατά μέσον όρων των μισθών και συντάξεων των Ελλήνων πολιτών και επιβολή φορολογίας σε ποσοστό, ακούστε το αυτό, σε ποσοστό 43,4% επί του μισθού αποδοχών κάθε ελληνικής οικογένειας η οποία έχει κατ' ελάχιστον 2 τέκνα. Δεν μιλάμε για τους πολυτέκνους δηλαδή. Άμα πάμε και στους πολυτέκνους, ανεβαίνει το ποσοστό εις τα ύψη. Και από το 43,4% πηγαίνουμε στο 67%, παρακαλώ. Γεγονός το οποίο μας κατέταξε, σύμφωνα με σχετική έκθεση του ΟΟΣΑ, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως της Ευρώπης, και όχι μόνο, στην πρώτη θέση της φορολογίας όλων των κρατών μελών του ΟΟΣΑ, και φυσικά των κρατών μελών της Ευρωζώνης, με αποκλεισμό κάθε προσπάθειας οικονομικής αναπτύξεως της Ελλάδος, υπογραμμίζεται 5 φορές. Το ξανααναφέρω. Με αποκλεισμό κάθε προσπάθειας οικονομικής αναπτύξεως της Ελλάδος, και το υπογραμμίζω 5 φορές. Είναι ελπιδοφόρο, αλλά και λυπηρό ταυτόχρονα, ότι έστω και με καθυστέρηση 4 και πλέον μνημονιακών ετών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδέησε με το ψήφισμα ΤΑΦ 7-0240-2014, το οποίο εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης 3ου 2014, με τίτλο, παρακαλώ, ανοίγουν εισαγωγικά, πτυχές συνδεόμενες με την απασχόληση και την κοινωνική διάσταση του ρόλου και των δραστηριοτήτων της Τρόικα. Τότε ήταν η Τρόικα ακόμα, έτσι. Κλείνοντα εισαγωγικά, στηριζόμενο στην από 14ης 3ου 2014 έκθεση της Επιτροπής της Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Ρόλος και εργασίες της Τρόικας όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα προσαρμογής». Για να ξέρετε, όταν ακούτε ή διαβάζετε τον όρο πρόγραμμα προσαρμογής, εννοούν τα μνημόνια. Το μνημόνιο ή μνημόνιο. Και δι των κρατών μελών της Ελλάδος, Κύπρου, Πορτογαλίας και Ιρλανδίας εδόθη δι' αυτής της εκθέσεως ισχυρός κόλαφος κατά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και των μνημονιακών κυβερνήσεων της Ελλάδος.